Ο φακός του Calimnor News βρίσκεται στο Λαφάση, στον παραδοσιακό μας Ταρσανά, που λέμε ότι όμοιός του δεν υπάρχει στο Αιγαίο. Είμαστε τώρα στην πλευρά, εγώ θα το πω όπως τους ξέρουν εδώ οι Καλύμνοι, στην πλευρά των Γλάρων, των Χιλάδων. Έλα Γιάννη μου, ναι. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πρωί-πρωί στη δουλειά, ε. Βέβαια. Δεν γίνεται. Πώς πάμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μ' αρέσει αυτό. Θεώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ όλος ο κόσμος. Και έχεις τραβήξει με τα εργαλεία σου, με την τέχνη σου, το Ηλία Σταφ. Ναι. Πόσες μέρες, Γιάννη μου, θα παραμείνει εδώ? Ακόμα καμιά εβδομάδα. Ακόμα καμιά εβδομάδα. Περίπου. Δεν είχες πρόβλημα να το τραβήξεις, ε? Τι πρόβλημα? Με τη δύναμη των μηχανημάτων σου, με την τέχνη σου. Την πήρα όλα τα πράγματα. Την πήρα σου. Πόσα χρόνια είσαι, Γιάννη μου, εδώ? Εδώ, να σου πω ότι 6 χρόνια κόψει το ποδάρι μου στο Βίτσι. 6 χρονών στο Βίτσι. Στο Βίτσι, έκοψα 4 χρόνια. Δηλαδή, παιδάκι του δημοτικού δηλαδή. Ούτε καν πήγε στο δημοτικό, ε? Έβγαλα δημοτικό, σχολείο, μηχανικό. Και μετά σε τράβηξε αντί. Τραβάει εδώ. Εδώ σε τράβηξε, έτσι. Αντί τα βαπόρια, σε, σε πίεσε εδώ. Ο πατέρας. Όχι. 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 Ήταν, ας πούμε, το πάθος σου, έτσι. Ναι. Κοίταξε, αν θα μπεις μέσα, έξερα, πορώνεσαι. Αλήθεια, ε. Βέβαια. Πορώνεσαι. Όλα τα ξένα παιδάκια που έχουν τη ξένη δεν ξεκολλάνε μετά. Είναι κάτι που δίνει σε ένα ψυχος ζωή, ας πούμε. Κατάλαβες. Πόση τόνη είναι το Ηλία Σταφ? Καμιά τελεργία, σαν λένε. Και έτσι, μπαμ, 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 το τράβηξες, το στήσες κλπ. Τώρα γίνονται οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης, έτσι. Συντήρηση, βλέπω τώρα και θα πάω πιο πέρα ότι έχουν βγει οι προπέλες, ε. Ναι, όλα τα βγάλανε, τα τσεκάρουνε. Τα συνεργεία μας εδώ. Ναι, συνεργεία, καλή μήκα. Τελικά δεν μου ζητάει, Γιάννη. Εντάξει, εγώ πάντα λέω ότι το Λαφάση δεν υπάρχει. Σαν το Λαφάση δεν υπάρχει κανένα καρνάγιο στο Αιγαίο. Και τα μηχανουργεία μας είναι καλά, ε. Βέβαια. Έχουμε καλούς τεχνίτες δηλαδή. Όλοι. Είναι πέντε είναι και πέντε είναι, ένας πιο καλός από τον άλλο. Πιο... Άρα τι λέμε εμείς, να έρχονται εδώ όσοι έχουν σκάφη, ε. Και να τραβάνε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Και εγώ χαίρομαι γιατί για η οικογένεια Τηλιακού τελικά. Με ό,τι σκάφη έχει, τα προτιμάει. Ναι, προτιμάει και καλύμνο. Έτσι, μπράβο. Προτιμάει. Πότε θα έρθουν εδώ τα αφεντικά? Τώρα σε καμιά ώρα. Οπότε φεύγω εγώ και θα ξανάρθω. Ναι. Γιάννη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Να αφήσω τώρα τον Γιάννη Χιλά, τον Ταρσανατζή τον καλό, και να σας πω μερικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το Ηλία Σταφ. Επικοινωνήσαμε με το γραφείο, που μας είπαν τις εξής πληροφορίες. Θα παραμείνει για μερικές ημέρες ακόμα στο Λαφάση, να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες και απαραίτητες εργασίες, θα επιθεωρηθεί και μετά θα αρχίσει τα δρομολόγια του εξυπηρετώντας ντόπιους αλλά και ξένους επιβάτες. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι εάν στο ερώτημα που έθεσα σε στέλεχος του γραφείου της Λαφάση Νιέψιλο, εάν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους να στείλουν το σκάφος στο πέραμα για την ετήσια επιθεώρηση, μου είπαν ακριβώς για όνομα του Θεού. Έχουμε το Λαφάση, έχουμε τους τεχνίτες, τους μηχανουργούς να κάνουν όλες τις απαραίτητες δουλειές. Και αν κάποιο εξάρτημα χρειάζεται να πάει στην Αθήνα, θα πάει, θα γυρίσει, θα τοποθετηθεί και όλα θα είναι έτοιμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια δουλειά νοικοκυραίων. Έτσι σκέπτεται ένας νοικοκύρης. Αλλά το καλύτερο απ' όλα το έχω για το τέλος. Όταν μου είπαν ότι ο γεννήτορ της εταιρείας, ο καπετάν Ηλίας Τηλιακός, έχει δώσει εντολή. Όλες οι δουλειές θα γίνονται στην Κάλυμνο, όλα τα χρήματα θα παραμένουν σε συνεργεία της Καλύμνου. Με αυτές τις ειδησούλες τις όμορφες και τις εικόνες, το ρεπορτάζ μας ολοκληρώνεται. Σε λίγες μέρες το Ηλία Σταφ θα είναι στο λιμάνι του νησιού μας και θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του. Λίγο μπροστά. Μένα. Εκεί. Στον δρόμο, στον δρόμο. Δώσε το πατσιμά. Το...
Εγώ είχα κάνει σημάδι τις τρύπες. Ναι.